κρατικός μηχανισμός, πολιτική προστασία, η περιφέρεια εδώ στην Αττική. Περιφερειάρχης λοιπόν ο κύριος Πατούλης. Είναι μαζί μας. Περιφερειάρχα, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε όλους. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε από τον Τάσο τον Ανιακό, εκεί γύρω στις 11-12 η ώρα θα έχουμε την επέλαση του χιονιά στην Αττική. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι προβλέψεις μας κάνουν όλους να είμαστε σε ετοιμότητα. Θα σας πω ότι όλος ο μηχανισμός της περιφερειάς είναι επικοδός. Βρισκόμαστε όχι μόνο στα σημεία των οδικών αξόδων, αλλά και σε σημεία, σε κεντρικά σημεία, διότι όπως υπόθηκε μετά τις 11-12 περιμένεται αυτό να έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την περιφέρεια του νομού. Προφανώς αυτό ήταν και ο λόγος που σήμερα που κλείσαμε τα σχολεία. Την απόφαση. Ακριβώς κύριε Παπαδάκη, γιατί πάνω απ' όλα η ασφάλεια και επ' αφορμής του πρωτοκόλλου του COVID, αλλά και κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα υπάρχει μάλλον και ενόπλωση, άρα θα ήταν επικίνδυνο καθ' είναι. Εδώ βέβαια, εδώ τα προβλήματα, το πρόβλημα ποιο είναι, ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή η Εθνική Οδός. Για να μην έχουμε προβλήματα, αλλά αν το χιόνι φτάσει και στο κέντρο της Αθήνας έτσι όπως η πρόγνωση, έτσι, πια. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ή να πέσουν στη μάχη τα μηχανήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Δηλαδή να πηγαίνουν εκχιονιστικά στο κέντρο. Θα γίνει, κύριε Παπαδάκη, βέβαια για την Εθνική Οδό μέχρι τη μεταμόρφωση η περιφέρεια έχει την επίβλεψη. Μετά από αυτό είναι ο ανάδοχος της Νέας Οδού. Υπήρχε η σχετική, αν θέλετε, σύσκεψη χθες με τον κύριο Στυλιανίδη, όπου και προφανώς και ο Μιλόν και ο κ. Στυλιανίδης ζήτησε από τη Νέα Οδό να βάλει μηχανήματα περαιτέρω ώστε να μην κοπεί η Εθνική Οδό. Για να μην έχουμε προβλήματα του παρελθόντος. Ξέρετε τι λέτε εσείς, ξέρουμε τι λέμε κι εμείς, γιατί θυμόσαστε. Έχουμε καλύψει πολλές φορές. Παίζαμε χιονοπόλεμο αρμοδιοτήτων τότε. Γι' αυτό κύριε Παπαδάκη, να τα πούμε αρχής εξ αρχής ποιες είναι οι αρμοδιότητες, παρά το ότι βοηθήσαμε και σαν περιφέρεια για να κάνει τη διάνοιξη. Αλλά η ανάδοχος όμως έτσι είναι εκείνη που έχει την ευθύνη και είπαμε να βάλει μηχανήματα και ό,τι χρειάζεται για να μην κοπεί η χώρα στη μέση. Άλλωστε εισπράττει και διόδια, γιατί να μην λάβει τα μέτρα και σε αυτές τις περιπτώσεις. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πατούλη, σας ευχαριστούμε.